Καλεσμένος του Θέμου Αναστασιάδη ήταν χθες ο Πέτρος Κωστόπουλος. Το πρωινό δεν άντεχα, γιατί θα ακολουθούσε το διαζύγιο σε λίγο και μετά, όπως ξέρεις, το πρωινό ασχολείται όλος ο πλανήτης χωρίς λόγο. Αν δεν είχες χωρίσει με την Τζέννη και δεν θα έβγαινε ένα διαζύγιο, θα συνέχιζες την πρωινή ζώνη. Ναι, γιατί δουλειά ήταν. Δεν πρέπει να κάνει να δουλέψει με τη γυναίκα σου. Πιστεύω ότι τρίβεται το ζευγάρι τζάμπα και βερεσέ. Εγώ δεν τολμούσα να πω κάτι. Φύγει στις γυναίκες. Στο τζαμπουκά. Στο τζαμπουκά. Δεν μου αρέσει. Αγενόταν τζαμπουκά. Πώς χόντρινε έτσι αλληλεστήρων. Δεν μπορείς να μιλάς και να δεις πώς χόντρινε αλληλεστήρων στο ημίχρονο. Σε παρακαλώ, μιλά καλύτερα εδώ πέρα, κάνουμε εκπομπή. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια. Στο break δηλαδή, τι θα πει. Μπινιλίκη. Θα μου ήρθε ξανά τώρα εδώ στην αρένα, δεν θα πέσει ξύλο. Θα πέσει. Πού, χαμό θα γίνει. Μήπως έχει λείψει λίγο το ξύλο. Ο Θεέ μου, και εσύ το ξέρεις, έφαγα και παραπάνω από όσο μου άξιζε. Δηλαδή, έπρεπε να φάω ξύλο, αλλά έφαγα πολύ παραπάνω. Δηλαδή, εντάξει, είχα γίνει μαύρος από πολλές μεριές. Τώρα που θα ξαναείσαι στην επικαιρότητα, θα ξαναπέσουν ενδεχομένως πάνω σε αυτό, φαντάζομαι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα πλέον θα τα έκρεπα. Τώρα θα ήμουν εγώ τώρα στο Μαϊάμι να κάνω διακοπές. Θα καθόμουν εδώ να χτυπάω τον κόσμο στην τηλεόραση. Εντάξει. Ήταν να πάω στο Μέγκα δύο φορές. Τώρα δύο φορές. Αφού ήσουν στο Μέγκα. Πέρυσι το καιρό για βράδυ. Και το καλοκαίρι πιο καιρό για βράδυ. Γιατί ο Θεέμος ήταν να το πάει κάπου αλλού. Είχαμε ξεκινήσει, πηγαίναμε να γίνει εκπομπή και κάποιος άνθρωπος είπε: δεν θέλω αυτόν τον τύπο εδώ πέρα και τελείωσε. Στο Μέγκα. Ναι. Όχι από το πρόγραμμα, από αλλού. Αυτός ο άνθρωπος ήταν από το πρόγραμμα, δεν ήταν από το πρόγραμμα. Ήταν διευθυντής. Παραπάνω. Από μικρό παιδί είδα ότι εγώ για να χωρίσω από μία κοπέλα από 20 χρόνια, ξέρω 19, και να μην την ήθελα. Κόντυψα να πεθάνω, ας πούμε, τυχόν και το κορίτσι, το καημένο, το αυτό, εκείνο, το άλλο. Και την άλλη μέρα ήταν στην καφετέρια με κανέναν. Λοιπόν. Ενώ οι γυναίκες, από ό,τι βλέπω από μένα και από ό,τι βλέπω και από το κοινωνικό από περιβάλλον, από μικρές, από τις κόρες μου, μπορεί να τους σουτάρουν έτσι, μπαμ, μπαμ, δεξιά-αριστερό, στο βόνο, στο γάμα. Αυτό το σύστημα Transformer τώρα, πώς το έχεις καταφέρει, δηλαδή, τώρα, πώς εμφανίζεται τώρα αυτό το, η βραδινή εκπομπή, η οποία θα λέγεται, θα είναι το ίδιο. Βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο.